Το αγρόκτημα! Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Θα πάμε στο αγρόκτημα για να το εξερευνήσουμε. Η Σίση, η Φιφή και ο Μίμης είναι ήδη εκεί. Πάμε να τους βρούμε. Ζητώ! Εσύ είσαι! Σε περίμενα να γυρίσεις. Θέλεις να πάμε μαζί στο αγρόκτημα να βρούμε και την υπόλοιπη παρέα. Έλα, η παρέα μας περιμένει. Προχώρησε για να δει το πόνι. Γεια σου, κοίταξε που βρισκόμαστε σε ένα αγρόκτημα. Mm, μυρίστε τον καθαρό αέρα της εξοχής. Όχι, Φιφί. Νομίζω ότι θέλει απλώς να σου πει γεια. Γεια σου, κύριε Πόνι. Χαίρομαι πολύ που σε μυρίζω. Ενώ γνωρίζω. Θα κάνουμε μαζί η Πασία αργότερα. Έχω φέρει μαζί μου το καπέλο μου και τα ρούχα η Πασίας. Κοιτάξτε τα κοράκια πάνω σε εκείνο το κακόμυρο σκιάχτρο. Δεν έχει και πολύ ωραία όψη. Νόμιζα ότι τα σκιάχτρα φοβίζουν τα κοράκια. Μπορεί αυτά να είναι πολύ γενναία κοράκια και να μην φοβούνται τα σκιάχτρα. Γιατί πρέπει να φοβίζουμε τα πουλιά. Στα πουλιά αρέσει να τρώνε τους σπόρους που είναι φυτεμένοι στα χωράφια. Αν φάνε όλους τους σπόρους, δεν θα μεγαλώσουν τα φυτά και τα λαχανικά που τρώμε. Πω πω, ζήσει υπάρχει κάτι για τη φύση που δεν ξέρεις. Μου αρέσει να μαθαίνω όσα περισσότερα μπορώ για τα ζώα και τα φυτά. Το αγρόκτημα είναι καταπληκτικό μέρος για επίσκεψη. Μπορείς να μάθεις διάφορα πράγματα για το αγρόκτημα κάνοντας κλικ τριγύρω. Κάνε μια προσπάθεια. να βάλουμε στο μαντρί τα πρόβατα! Ουάου! Κοίτα τα πρόβατα με τα γράμματα που τρέχουν στον αγρό! Ο Μούργος το τσοφανόσκυλο θέλει να τον βοηθήσεις να μαζέψει τα πρόβατα! <Κι> Τι λες, μπορείς να τον βοηθήσεις! Πριν ξεκινήσεις, θέλω να ξέρω πόσα πρόβατα νομίζεις ότι μπορείς να μαζέψεις! Αν νομίζεις ότι μπορείς να βοηθήσεις το Μούργο να μαζέψει πέντε πρόβατα με γράμματα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νομίζεις όμως ότι μπορείς να μαζέψεις δέκα πρόβατα με το Μούργο, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Μέσα στα δύο μαντριά υπάρχουν κεφαλαία γράμματα, ενώ όλα τα πρόβατα έχουν μικρά γράμματα στην πλάτη τους. Πέντε πρόβατα με μικρό γράμμα ταιριάζουν με το κεφαλαίο γράμμα σε αυτό το μαντρί. Και πέντε πρόβατα με μικρό γράμμα πρέπει να μπουν σε αυτό το μαντρί. Για να βοηθήσεις το Μούργο, πρέπει να κάνεις κλικ στο πρόβατο με το μικρό γράμμα και να το σύρεις στο μαντρί με το σωστό κεφαλαίο γράμμα. Έχει πλάκα! Όταν γεμίσει έξι μαντριά με τα πρόβατα που έχουν το σωστό γράμμα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ωραία! Να ο Μούργος με τα πρόβατα! <χω> Κάνε κλικ στα πρόβατα με το σωστό μικρό γράμμα και σύρετα στα μαντριά με τα κεφαλαία γράμματα. <χω> Σωστά! Σωστά! Τώρα βρες τρία ακόμα πρόβατα. Ε... Τέλεια! Ε... Τέλεια! Βρες το τελευταίο πρόβατο που πρέπει να μπει σε αυτό το μαντρί. Ε... Τελευταίο πρόβατο που πρέπει να μπει σε αυτό το μαντρί. Έχεις δίκιο! Αυτό ήταν! Βρήκε όλα τα πρόβατα που μπαίνουν σε αυτό το μαντρί. Κάνε κλικ στα πρόβατα με το σωστό μικρό γράμμα και σύρετα στα μαντριά με τα κεφαλαία γράμματα. Μπράβο! Μπράβο. Σωστά! Από α αρχίζει η λέξη αγρός. Στον αγρό βόσκουν τα πρόβατα. <Κι> Έχεις δίκιο! Βρες το τελευταίο πρόβατο που πρέπει να μπει σε αυτό το μαντρί. <Κι> Βρήκες Βρήκε όλα τα πρόβατα που μπαίνουν σε αυτό το μαντρί! <Τι> Έχεις δίκιο! <Τι> Σωστά! Τώρα βρες τρία ακόμα πρόβατα! <Τι> Τέλεια! Η λέξη μαντρί αρχίζει από μη Τέλεια! Βρε το τελευταίο πρόβατο που πρέπει να μπει σε αυτό το μαντρί. <Κι> Μπράβο! Αυτό ήταν! Βρήκε όλα τα πρόβατα που μπαίνουν σε αυτό το μαντρί. <Κι> Κάνε κλικ στα πρόβατα με το σωστό μικρό γράμμα και σύρετα στα μαντριά με τα κεφαλαία γράμματα. <Κι> Σωστά! Σωστά! Τώρα βρες τρία ακόμα πρόβατα! Έχει Έχεις δίκιο! Η λέξη κουνάω αρχίζει από κάπα. Κοίτα πως κουνάει την το τελευταίο πρόβατο που πρέπει να μπει σε αυτό το μαντρί. Έχεις δίκιο! Αυτό ήταν! Βρήκε όλα τα πρόβατα που μπαίνουν σε αυτό το μαντρί. Έχεις δίκιο! <Κι> τρία ακόμα πρόβατα! <Ρι> Σωστά! Από λάμδα αρχίζει η λέξη λαγουδάκι! Όπως εγώ δηλαδή! <Ρι> 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 Έχεις δίκιο! Βρες το τελευταίο πρόβατο που πρέπει να μπει σε αυτό το μαντρί! Έχει δίκιο. Αυτό ήταν. Βρήκε όλα τα πρόβατα που μπαίνουν σε αυτό το μαντρί. Ο Μούργο είναι πολύ ευχαριστημένος! Μάζεψε τα πρόβατα σε χρόνο μηδέν. Έχει ένα κομμάτι του παζλ ειδικά για σένα θέλεις να βοηθήσεις το Μούργο να μαζέψει μερικά ακόμα πρόβατα με γράμματα, κάνε κλικ τώρα στον αγρό! Καλώς ήρθες και πάλι στο αγρόκτημα! Είμαστε εδώ για να δούμε τα ζώα! Και εγώ θα κάνω η πασία με το πόνι! Σε χαιρετάνε, Φίφι! Μιλάω τη γλώσσα των παπιών! Κουάκ, κουάκ! Κουάκ, κουάκ! Τι λένε τώρα? την πάπια. Κουάκ, 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 κουάκ. Μπορείς και εσύ να περάσεις ωραία κάνοντα κλικ τριγύρω στο αγρόκτημα και παίζοντα τα παιχνίδια μας. Φόρεσε λοιπόν το καπέλο σου της υπασίας. Ζήτω, είναι ώρα για υπασία με το πόνι. Mm! Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου για να μην χαθώ στο δρόμο. Θέλω να κάνω υπασία από το στάβλο ως τη μάντρα, όπου αρέσει στο πόνι να κάνει βόλτες. Θα πρέπει όμως να μου δείξεις το δρόμο. Όταν φτάσουμε εκεί, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ. Καθώς θα προχωράμε στο μονοπάτι, θα σου ζητήσω να με οδηγήσεις αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Για να καθοδηγήσεις το πόνι, πρέπει να χρησιμοποιήσεις το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σου. Ψάξε στο πληκτρολόγιό σου για αυτά τα πλήκτρα με τα βέλη. Αυτό είναι το πάνω βέλος. Πάτησε αυτό όταν σου ζητήσω να πάμε προς τα πάνω. Αυτό είναι το κάτω βέλος. Πάτησε αυτό για να πάμε κάτω. Αυτό είναι το αριστερό βέλος. Πάτησε αυτό για να πάμε αριστερά. Αυτό είναι το δεξιό βέλος. Πάτησε αυτό για να πάμε δεξιά. Εντάξει, φόρεσα ήδη το καπέλο μου και τη στολή υπασίας. Ας κάνουμε μια βόλτα στην εξοχή. Mm! Να είμαστε λοιπόν στην πρώτη στροφή. Θα ήθελα να πάω αριστερά για μια βόλτα στο δάσος. Γι' αυτό πάτησε το πλήκτρο με το αριστερό βέλος. <Κι> Ούψ, δεν πηγαίνουμε σωστά. Πάμε πάλι πίσω. <Κι> πάμε αριστερά. Πάτησε το αριστερό βέλος στο πληκτρολόγιο σου. <Κι> ναι, πάμε αριστερά. Εδώ ας πάμε δεξιά. Πάμε δεξιά. Θέλω να περάσω με το πόνι τη γεφυρούλα. Πάτησε το δεξίο βέλος. Χάρη σε σένα πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα θέλω να πάω στην πύλη. Πάτησε το κάτω βέλος. Στρίψαμε λάθος. Πάμε πίσω. Ας κατεβούμε το μονοπάτι με το πόνι. Πάτησε το κάτω βέλος στο πληκτρολόγιο σου. Αυτό είναι. Τι ωραία βόλτα που κάνουμε. Πάτησε το δεξιό βέλος για να περάσουμε την πύλη. Πάμε δεξιά. Επειδή είναι τόσο καλό το πόνι μου, θα του δώσω έναν κύβο ζάχαρη όταν φτάσουμε στη μάντρα. Σε αυτή τη στροφή μπορείς να πατήσεις το πάνω βέλος. Φοβερή κίνηση! Πάμε πάνω! <Συλίδη> Θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω προς τα πάνω. Έτσι, μπράβο! σε αυτή τη στροφή μπορείς να πατήσεις το πάνω βέλος. Έτσι, μπράβο! Φτάσαμε σχεδόν. Πάτησε το δεξιό βέλος για να φτάσουμε στη μάντρα. Χάρη σε σένα πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλαμε να φτάσουμε στη μάντρα και το χρωστάμε σε σένα. Ξέρεις πραγματικά να βρίσκεις το δρόμο. Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρεις να βάλεις και αυτό το κομμάτι του παζλ στη σωστή θέση. Γεια σου! Καλώς ήρθες στο τρελό γκαράζ. Είναι γεμάτο από φοβερά εργαλεία και θεότρελα τμήματα αυτοκινήτων. Θέλεις να φτιάξεις ένα πραγματικά θεότρελο αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλά τρελά τμήματα αυτοκινήτων στα κουτιά πάνω στο ράφι. Για να πάρεις το τμήμα του αυτοκινήτου που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, κάνε κλικ σε ένα από τα κουτιά. Έτσι! Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το τρελό κομμάτι, κάνε κλικ στο κουτί πάλι και θα αλλάξει. Κάνε κλικ στα κουτιά μέχρι να φτιάξεις ένα φοβερό τρέλο αυτοκίνητο. Ουάου, <Κι> wow, τέλειο αυτοκίνητο. Τώρα κάνε κλικ στο κλειδί και το αυτοκίνητο θα πάρει μπρος. <Κι> Μπορείς επίσης να εκτυπώσεις μία εικόνα του αυτοκινήτου σου αφού το οδηγήσεις, κάνοντας κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τρελά αυτοκίνητα! Ωραία! Κάνε κλικ σε ένα από τα κουτιά στο ράφι. Πτερμίτες! τεριγία αμαξώματα περίγεια. Αμαξώματα. Ρόδες. Εξαρτήματα. Γεια σου και πάλι. Χαίρομαι που ήρθες μαζί μας στο αγρόκτημα. Έριξες μια ματιά τριγύρω. Εγώ πάντως έριξα μια ματιά. Βλέπω ένα τρακτέρ στο χωράφι. Πολύ θα μου άρεσε μια βόλτα με το τρακτέρ. Θα ήμουν ένας αγρότης καθισμένος ψηλά στο τρακτέρ μου και θα τριγυρνούσα και θα μετρούσα τα ζώα στα χωράφια. Δεν θα τελείωνες καμιά Μίμη, θα μετρούσε ζώα όλη μέρα. Υπάρχουν πολλές δουλειές να κάνεις στο αγρόκτημα. Πρέπει να ταΐσεις τα ζώα, να αρμέξεις τις αγελάδες, να σκάψεις τα χωράφια και να φυτέψεις σπόρους. Θα μπορούσατε να μείνετε όλοι στο αγρόκτημά μου και να κάνετε όλες αυτές τις δουλειές για χάρη μου. Εγώ θα τριγυρνούσα όλη μέρα με το φοβερό τρακτέρ μου. Να σε καλά, Μίμη. Μείνε λίγο μαζί μας εδώ στο αγρόκτημα Κάνε κλικ τριγύρω για να το εξερευνήσει. Α βάλουμε τη σέλα στο πόνι. Γεια σου και πάλι. Μην λίγο μαζί μα εδώ στο αγρόκτημα. Κάνε κλικ τριγύρω για να το εξερευνήσει. Τέλεια! Ας αρχίσουμε να προσθέτουμε ζωάκια. Γεια σου! Έλα να γνωρίσει το φίλο μου το σκιάχτρο. Δεν τρομάζει τόσο τα πουλιά και τα άλλα ζωάκια. Στην πραγματικότητα σε όλα αρέσει να περνούν από εδώ και να το χαιρετούν. Στο παιχνίδι μου πρέπει να προσθέσεις τα ζωάκια που κάνουν επίσκεψη στο σκιάχτρο. Αν με βοηθήσεις να προσθέσω 10 ομάδες από τα ζωάκια που έρχονται να πούν γεια στο σκιάχτρο, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα όμως, θέλω να ξέρω πώς τα πηγαίνεις με τις προσθέσεις. Αν τα πηγαίνεις καλά με τις προσθέσεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμω παίζει τι προσθέσει στα δάχτυλά σου, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Άσε με να σου δείξω πώ παίζεται το παιχνίδι. Κοίτα! Να μερικά κουνέλια. Α του πούμε γεια. Και να μερικέ έξυπνε νυφίτσε που κρατάνε αριθμού. Μέτρησε τα κουνέλια και μετά κάνε κλικ στην νυφίτσα που κρατάει το σωστό αριθμό κάτω. Πολύ καλά! Να μερικά ποντικάκια του αγρού. Μέτρησε τα ποντικάκια και κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Αυτό είναι! Πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά? Δύο συν τέσσερα. Πόσο κάνει έξι υπάρχουν συνολικά 6 ζωάκια. Κάνε λοιπόν κλικ στην ηφίτσα που κρατάει τον αριθμό 6. Μπράβο! Αυτό πρέπει να κάνεις. Ας κάνουμε μερικές προσθέσεις ακόμα. Έχουν καταφτάσει μερικοί επισκέπτες. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. 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 Κάνε κλικ. Στο... Κάνε κλικ. Κάνε κλικ. Ας υπάρχουν τρία ζώα. Αναρωτιέμαι ποιος θα επισκεφτεί το σκιάχτρο τώρα. Μερικά ζωάκια ήρθαν να πούν ένα «Για». Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Αυτό είναι! Υπάρχουν τέσσερα ζώα. Λοιπόν, πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά? Κάνε κλικ στην απάντηση κάτω. Έκανε φοβερή δουλειά. Κοίτα ποιο είναι εδώ. Πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά. Ωραία. Υπάρχουν πέντε ζώα. Έχουν καταφτάσει μερικοί επισκέπτες. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Με... Άσε με να σε βοηθήσω με αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν τρία ζώα. Λοιπόν, πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά. Κα... Έκανες φοβερή δουλειά. Μερικά ζωάκια ήρθαν να πούν ένα γεια. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Υπάρχουν τρία ζώα. Κοίτα ποιος είναι εδώ. Πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά. Μέτρησε τα πάλι. Άσε με να σε βοηθήσω με αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν τέσσερα ζώα. Τώρα πρόσθεσε αυτούς τους δύο αριθμούς. Κα... Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα ποιος είναι εδώ. Μέτρησε τα ζωάκια που βλέπεις και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Υπάρχει ένα ποντικάκι του αγρού. Έχουν καταφτάσει μερικοί επισκέπτες. Πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά? Ξαναπροσπάθησε υπάρχουν δύο ζώα. Λοιπόν, πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά. Κάνε κλικ. Πολύ σωστή απάντηση. Κοίτα ποιος είναι εδώ. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός αριθμός. Κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Άσε με... Υπάρχουν δύο ζώα. Μερικά ζωάκια ήρθαν να πούν ένα για. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Μέτρησέ τα πάλι. Άσε με να σε βοηθήσω με αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν έξι ζώα. Λοιπόν, πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά. Πολύ σωστή απάντηση. Κοίτα ποιο ήρθε να πει ένα γεια. Μέτρησε τα ζωάκια που βλέπεις και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Υπάρχει ένα παπάκι. Κοίτα ποιος είναι εδώ. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός αριθμός. Μέτρησέ τα πάλι. Άσε με να σε βοηθήσω με αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν τρία ζώα. Λοιπόν, πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά? Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το σκιάχτρο χρειάζεται καινούρια ρούχα. Ίσως να του άρεσε καμιά παλιά μου μπλούζα. Μερικά ζωάκια ήρθαν να πουν ένα γεια. Πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά? Ξαναπροσπάθησε. Υπάρχουν εννιά ζώα κοίτα ποιο είναι εδώ. Μέτρησε τα ζωάκια που βλέπεις και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Ξαναπροσπάθησε. Άσε με να σε βοηθήσω με αυτόν τον αριθμό. Υπάρχει ένα παπάκι. Τώρα πρόσθεσε αυτούς τους δύο αριθμούς. Έκανες φοβερή δουλειά. Μερικά ζωάκια ήρθαν να πουν ένα γεια μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Κάνε κλικ στο σωστό αριθμό Υπάρχουν τρία ζώα. Έχουν καταφτάσει μερικοί επισκέπτες. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. άσε με να σε βοηθήσω με αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν τρία ζώα. Λοιπόν, πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά? Πολύ σωστή απάντηση. Έχουν καταφτάσει μερικοί επισκέπτες. Πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά? Mm. Κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. 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 Υπάρχουν δύο ζώα. Έχουν καταφτάσει μερικοί επισκέπτες. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Υπάρχουν επτά ζώα. Τώρα πρόσθεσε αυτούς τους δύο αριθμούς. Κάνε κλικ στην απάντηση κάτω. Πολύ σωστή απάντηση. Μερικά ζωάκια ήρθαν να πούν ένα για. Μέτρησε πόσα είναι τα ζωάκια συνολικά και μετά κάνε κλικ στο σωστό αριθμό κάτω. Mm, δεν είναι αυτό. Δοκίμασε πάλι άσε με να σε βοηθήσω με αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν εννιά ζώα. Κοίτα, ξαναπροσπάθησε. Υπάρχει ένα κοράκι. Λοιπόν, πόσα ζωάκια έχουμε συνολικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Με βοήθησες με δέκα σκιαχτροπροσθέσεις επειδή σε διάνοια στην πρόσθεση, έχω ένα κομμάτι του παζλ ειδικά για σένα. Είσαι αστέρι στην πρόσθεση και γι' αυτό τα ζωάκια, οι φίλοι του Σκιάχτρου, θέλουν και εκείνα να τα βοηθήσεις σε μερικές προσθέσεις. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις τις προσθέσεις των ζώων. Μπορείς και εσύ να περάσεις ωραία κάνοντας κλικ τριγύρω στο αγρόκτημα και παίζοντας τα παιχνίδια μας. Ζήτω! Ας παίξουμε! <σλουσίλω> Γεια σου! Μπήκαμε στον Αχυρώνα για να γνωρίσουμε τα μωρά των ζώων. Αχ, τι γλυκούλικα που είναι! Ξέρεις ότι το μικρό σκυλάκι λέγεται κουτάβι. Είναι αστείο, αλλά συχνά τα ζώα έχουν διαφορετικό όνομα όταν είναι μωρά. Ξέρεις πώς λέγονται τα μωρά των ζώων που βρίσκονται εδώ. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι για να δούμε πόσα ονόματα μικρών ζώων ξέρεις. Ανάμεσα στα δεμάτια από άχυρο κρύβονται πολλά μωρά ζώων. Αν περιμένεις λίγο, μερικά θα εμφανιστούν για να σου πούν γεια. Κοίτα, να ένα κουτάβι. Α, και ένα αρνάκι και <χυρίζω> 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 ένα γουρουνάκι Εγώ θα σου λέω πως λέγεται κάποιο μωρό ζώο και εσύ θα κάνεις κλικ πάνω του όταν εμφανιστεί Αν το βρεις τότε θα εμφανιστεί και η μητέρα του μωρίου Υπάρχουν εννέα μωρά ζώων που πρέπει να βρεις Πιάσε το γουρουνάκι που ξεπρόβαλε. Το πέτυχες, Διάννα. Το μωρό του γουρουνιού λέγεται γουρουνάκι. Ψάξε για το αρνάκι. Μπράβο! Το μωρό του αρνιού λέγεται αρνάκι. Κάνε κλικ στο μοσχαράκι. ξαναπροσπάθησε. Κάνε κλικ στο μοσχαράκι. Σωστά! Το μωρό της αγελάδας λέγεται μοσχαράκι. Βρες το γατάκι. Σωστά! Το μωρό της γάτας λέγεται γατάκι. Ξέρεις που κρύβεται το παπάκι. Αυτό δεν είναι σωστό. προσπάθησε! Ξέρεις που κρύβεται το παπάκι. Το πέτυχες, Διάννα. Το μωρό της πάπιας λέγεται παπάκι. Μπορείς να κάνεις κλικ στο κοτοπουλάκι. Μπράβο. Το μωρό της κότας λέγεται κοτοπουλάκι. Βρες το πουλάρι. Το πέτυχε Διάννα. Το μωρό του αλόγου λέγεται πουλάρι. Θέλω να κάνεις κλικ στο κουτάβι. Μπράβο! Το μωρό του σκύλου ονομάζεται κουτάβι. Μπορείς να κάνεις κλικ στο κατσικάκι. Σωστά! Το μωρό τη κατσίκα λέγεται κατσικάκι. Βρήκε όλα τα μωρά των ζώων. Είσαι αστέρι. Ορίστε. Ένα κομμάτι του πάζλ. Καλώ ήρθε στο διασκεδαστικό πάζλ. Κοίτα, έχει ένα κομμάτι του πάζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρει τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί. Σωστά. Καλά τα κατάφερες. Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι. Μπράβο. Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Ωραία. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Σωστά. Καλά τα κατάφερες. Συγχαρητήρια. Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα για εξερεύνηση. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.